Χθες προχωρήσαμε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία μας. Και στη συνέχεια είχε και στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου για να, να προβάλλουμε τα γενικότερα αιτήματα που έχουμε. Εμείς σαν σύλλογος εδώ πέρα προχωρήσαμε και στην παράσταση διαμαρτυρίας για να δείξουμε το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Mm-hmm. Ποια κατάσταση επικρατεί εκεί στο διοικητήριο? Ναι, η κατάσταση είναι, θα τη χαρακτήριζα, τραγική. Είμαστε η πιο υποστελεχωμένη περιφερειακή ενότητα πανελλαδικά. Με εξαίρεση ίσως κάποιες περιφερειακές ενότητες νησιών, είμαστε μόλις 80 άτομα μόνιμο προσωπικό. Και μας βοηθούν διάφορες συμβάσεις εργασίας που έρχονται άτομα. Έχουμε, ας πούμε, COVID, έχουμε το πρόγραμμα 5567. Οι ανάγκες ποιες είναι, γιατί ο αριθμός 80 ακούγεται έτσι αυξημένος. Οι ανάγκες για να λειτουργήσει το διοικητήριο σωστά ποιες είναι? Οι 80 μόνιμοι υπάλληλοι για να διεκπαιρεώσουν, για να κάνουν τις εργασίες μιας περιφερειακής ενότητας είναι ελάχιστη. Εγώ, να φανταστείτε, ήρθα το 2005 στην Περιφερειακή Ενότητα, τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, και ήταν 220 άτομα. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε μόλις 80. Με μεταφορά αρμοδιοτήτων, καταλαβαίνετε. Είμαστε τραγικά υποστελεχωμένοι. Μάλιστα. Υπάρχουν υπηρεσίες με τμήματα που είναι μόνο προϊστάμενος, υπάρχουν και υπηρεσίες που είναι μόνο ένας υπάλληλος χωρίς προϊστάμενο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να βγει δουλειά έτσι. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας από τους συναδέλφους. Δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Επομένως, μιλάμε για απώλειες τουλάχιστον 100% και πλέον, έτσι. Δηλαδή θα χρειαζόσασταν άλλα τόσα άτομα για να λειτουργήσει σωστά το διοικητήριο. Για να τουλάχιστον λειτουργήσει ομαλά, ναι. Μάλιστα. Ποιες ενέργειες έχετε? Θέλουμε, θέλουμε και προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό και όχι με ελαστικές μορφές εργασίας. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Βοηθούν, αλλά όχι ουσιαστικά, γιατί οι ευθύνες παραμένουν στους μόνιμους υπαλλήλους και καμιά φορά διπλασιάζεται και η δουλειά στους μόνιμους υπαλλήλους, γιατί θα πρέπει να εποπτεύουν και τους συναδέλφους που είναι με αυτά τα προγράμματα, γιατί δεν έχουν, οι περισσότεροι δεν έχουν την ευθύνη της υπογραφής. Γίνονται προσλήψεις συχνές? Εσείς τι έχετε κάνει? Έχετε μιλήσει με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, την κεντρική κυβέρνηση? Ναι, εμείς μιλούμε συνέχεια για το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Υπήρχε μια προκήρυξη 13 κάπα, όπου για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ήταν να έρθουν 11 υπάλληλοι. Από αυτούς έχουν έρθει μόνο οι 4. Οι 3 με διάφορες ενέργειες δεν ήρθαν ποτέ στη Λακωνία, τοποθετήθηκαν σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Ο σύλλογος μας έκανε ενέργειες για αυτό το πράγμα, να έρθουν όπως προβλέπεται από τον νόμο, να τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, όπως πρόβλεπαν και διαδικασίες ΑΣΕΠ. Υπάρχουν 2 ακυρωτικές αποφάσεις, οι οποίες όμως, γιατί τοποθετήθηκα σε άλλη περιφερειακή ενότητα, όπως σας είπα, αλλά παρόλο που έχουμε ακυρωτικές αποφάσεις για αυτή την τοποθέτηση, δεν τους έχουμε δει αυτούς τους συναδέλφους. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν έρθει, είναι γιατί δεν έχουν αποδεχθεί τις θέσεις, γιατί πλέον μισθολογικά δεν τους συμφέρει, η μισθή των νεοδιοριστέντων υπαλλήλων είναι τόσο μικρή που δεν τους συμφέρει να έρθει. Προτιμούν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Αν επιτρέπετε, δηλαδή, ένας πρωτοδιόριστος πόσα χρήματα θα πάρει? 800 ευρώ. Μάλιστα. Επομένως, δεδομένων και των αυξήσεων στα ενίκια, δεν είμαστε και πολύ ελκυστικός προορισμός, έτσι? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ένας ντόπιος, και ντόπιος να είναι, πάλι δύσκολα έρχεται, όταν οι μηχανικοί, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα θα ξεκινήσουν με διπλάσιο μισθό.
Είναι με στατιστικά στοιχεία, ένας στους τρεις πλέον αρνείται να έρθει στο δημόσιο, λόγω της χαμηλής μισθοδοσίας κτλ. Και στους μηχανικούς έχουμε ένας στους δύο που αρνούνται πλέον να έρθουν στο δημόσιο. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις συζητάμε για έργα, για υπηρεσίες και λέμε γιατί καθυστερεί το ένα, γιατί δεν ολοκληρώθηκε το άλλο στην ώρα του. Δίχως να λαμβάνουμε υπόψη αυτό ακριβώς που συζητάμε σήμερα. Πόσο υποστελεχωμένες είναι οι υπηρεσίες, όχι μόνο στο διοικητήριο και στα νοσοκομεία, ας πούμε, το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Απλά στα νοσοκομεία φαίνεται πιο έντονο το πρόβλημα, γιατί είναι και θέματα υγείας και όπως καταλαβαίνετε είναι πιο ευαίσθητα τα θέματα. Σίγουρα. Αλλά και εμείς οι άλλες υπηρεσίες. Υποφέρουμε πραγματικά. Με το πρόγραμμα κινητικότητας δεν έχετε ευνοηθεί κάπως, δεν έχετε προσωπικό νέο? Το πρόβλημα όχι. Ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι, αλλά και αυτό τελείωσε το πρόγραμμα της κινητικότητας. Όσοι ήταν να μετακινηθούν, μετακινήθηκαν. Δεν υπάρχουν άλλοι πλέον. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κάτι τελευταίο. Βέβαια όλα αυτά είναι μεθοδευμένο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που ζητήσατε από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βερούτη, ή δεν ξέρω αν έχετε κάνει συνάντηση με τον νέο Περιφερειάρχη. Μπορούν να πιέσουν και οι ίδιοι για να γίνουν οι προσλήψεις πιο άμεσα? Εντάξει, εμείς πιέζουμε. Εντάξει, τι να πούνε. Φαντάζομαι ότι αναγνωρίζουν το ζήτημα. Όταν μιλάμε για 100% κάτω σε επίπεδο εργαζομένων, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην το αναγνωρίσουν. Και το αναγνωρίζουν, αλλά και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σωστά. Δεν βγαίνει. Θα συμμετάσχετε και στη Γενική Απεργία της 28ης Φεβρουαρίου, έτσι? Βεβαίως. Βεβαίως θα συμμετέχουμε στην Απεργία της 28ης Φεβρουαρίου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους. Θα πρέπει να καταλάβουν και όλος ο κόσμος ότι και εμείς στο δημόσιο υποφέρουμε. Οι αυξήσεις που μας διαδόθηκαν το 1,5 ευρώ την ημέρα δεν μπορούν να, μετά από 14 χρόνια, όπως λέει και η ίδια κυβέρνηση, 1,5 ευρώ την ημέρα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Είναι τραγικό, τουλάχιστον εμπειγμός θεωρείται. Θέλουμε οριζόντιες αυξήσεις, 20% εμείς λέμε, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Θέλουμε το 13ο, 14ο μισθό, το οποίο δίνεται στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Θέλουμε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Θέλουμε το ξεπάγωμα της μισθολογικής της διετίας του 16-17 να μετρήσει τη μισθολογική μας εξέλιξη. Θέλουμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα αιτήματά μας.